αντιμέτωποι με το γράμμα του νόμου και με στρεβλώσεις. Αυτού βρέθηκε επιχείρηση εστίαση σε κεντρικό δρόμο της πόλης των Χανίων. Οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε έλεγχο που διενήργησαν στις 8 Ιανουαρίου διαπίστωσαν ότι το σύστημα δεν ήταν ενήμερο για τα παραστατικά και επέβαλαν στον ιδιοκτήτη τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Δεν έχω υπόψη μου τώρα αν υπάρχει κάτι τέτοιο σε, είτε τουλάχιστον και σε μεγάλο βαθμό. Και εμείς διατηρούμε επιχείρηση, προσπαθούμε να είμαστε στο δυνατόν τυπικοί. Καμιά φορά μπορεί να ξεφύγει, αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί κανείς να ξεφύγει, δεν γνωριζόμαστε σε πόσο μεγάλο έκταση μπορεί να έχει γίνει. Σε ανακοίνωσή του, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αναφέρει πως δεν υπέπεσε σε φορολογικές παραβάσεις, αλλά τιμωρήθηκε λόγω μη διαβίβασης των αποδείξεων παρά το γεγονός ότι είχαν εκδοθεί. Για υπερβολή του νόμου και για μη ανεκτό μέτρο, κάνουν λόγο λογιστές, σημειώνοντας ότι ο νόμος προβλέπει πολύ αυστηρά πρόστιμα, ακόμη και στο ενδεχόμενο που υπάρχουν κομμένες αποδείξεις, αλλά για τεχνικούς ή άλλους λόγους δεν περάστηκαν εγκαίρως. Κάποιες φορές πιστεύω γίνονται κάποια λάθη, αλλά πρέπει να γίνονται ελέγχοι. Στο θέμα των αποδείξεων, κυρίως, έτσι. Βεβαίως, ναι. Θεωρείτε ότι πρέπει να γίνονται τόσο αυστηροί έλεγχοι και κυρώσεις να επιβάλλονται? Και εγώ πιστεύω και πιο αυστηροί, μάλιστα. Εμείς, σαν πολίτες, από τη στιγμή που φορολογούμαστε για τα πάντα και δεν μπορούμε να φοροδιαφύγουμε είτε από επίθεση είτε από, ξέρω εγώ, από ηθελημένα, νομίζω και αυτοί πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες επιπτώσεις με εμάς. Πολύ άριθμοι θα είναι οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για φέτος, αφού εκτός από τους 72.885 προγραμματισμένους ελέγχους σε ακίνητα, εισοδήματα και υποθέσεις με μαύρο χρήμα, έχουν ήδη γίνει 3.500 καταγγελίες φοροδιαφυγής από πολίτες μέσω της εφαρμογής Απόδειξη. Ίσως γίνεται για παραδειγματικούς λόγους, για να μπορεί να είναι κανείς ακόμα πιο πολύ προσεκτικός. Θεωρώ ότι μόνο το ηλεκτρονικό χρήμα μπορεί να επιφέρει αυτούς τους. Μάλλον να είναι νομιμόφρονες. Η πληγή της Ελλάδας, η φοροδιαφυγή είναι. Οι πολίτες, οι συναλλασσόμενοι πρέπει να ζητούν αποδείξεις, να είναι πιο επίμονοι. Από μας ξεκινάνε όλα. Όταν είμαστε νόμιμοι εμείς, θα είναι νόμιμοι και όλοι οι υπόλοιποι. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν το 2024, τουλάχιστον το 70% θα αφορά σε φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας.